Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο Βάτσο Βιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Τελευταίο μέρος της τέχνης του Μπαρόκ σήμερα με την γλυπτική να έχει την τιμητική της, καθώς η τέχνη του Μπαρόκ παρέδωσε στον κόσμο μας θαυμαστά έργα, μεμονωμένα αλλά και κυρίως στο πλαίσιο της υποστηρικτικής αρχιτεκτονικής. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις περισσότερα για την Μπαρόκ γλυπτική. Στο σύνολό της, η γλυπτική του Μπαρόκ παρήγαγε έργα υψηλής τεχνικής ποιότητας, αλλά υπάκουε κυρίως στις σκηνογραφικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής. Κάθε έργο επιδίωκε να προκαλέσει την έκπληξη και το θαυμασμό του θεατή. Μεγάλη σημασία αποκτά η θέαση του αντικειμένου και η ένταξή του στο χώρο και συνεπώς το φως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική οργάνωση του έργου. Το φως διοχετεύεται από πολλές και διαφορετικές πηγές που πολλές φορές δεν αποκαλύπτονται ευθέως στο θεατή. Αυτό δίνει ιδιαίτερη υπόσταση στην ύλη, η οποία με τη σειρά της γίνεται ευπλαστή, υπακούοντας την κίνηση που υπαγορεύει το φως. Τα χρωματιστά μάρμαρα, οι επιχρυσωμένες λεπτομέρειες, η λεπτή επεξεργασία των διαφορετικών υλικών επιτείνουν την επιθυμητή φυσικότητα. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φυσική βαρύτητα των υλικών και να οδηγήσουν το θεατή μέσα από το έργο τους στην πνευματική κάθαρση και στην έξαρση των ευγενών συναισθημάτων ακόμα και προς το θρησκευτικό όραμα. Σε όλη την περίοδο του Μπαρόκ, ο θρησκευτικός μυστικισμός ενισχύεται και από την αγιοποίηση νέων προσώπων στην Καθολική Εκκλησία. Τα οράματα και οι στιγμές έκστασης που προκαλούνται από τη βαθιά θρησκευτική κατάνοιξη και πίστη συναντώνται συχνά στις καθημερινές διηγήσεις των ανθρώπων της εποχής. Στην γλυπτική του Μπαρόκ κυριαρχεί η προσωπικότητα του Gian Lorenzo Bernini, ο οποίος με την εντυπωσιακή τεχνική επιδεξιότητά του κατορθώνει να αποδώσει στα έργα του λεπτές ψυχολογικές καταστάσεις. Με την απόδοση της κίνησης, την επεξεργασία του υλικού και την έμφαση στην πλαστικότητα, δημιουργούν την εντύπωση ότι η μάζα εξαϊλώνεται. Η συμπλοκή των μορφών, η πολυαξονικότητα και η περιστροφή τους είναι τέτοια ώστε να αποτελούν συμπλέγματα περίβλεπτα, γεμάτα κίνηση και έντονη θεατρικότητα. Μία από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες ολόκληρου του 17ου αιώνα είναι η έκσταση της Αγίας Θηρεσίας. Η Αγία Θηρεσία παρουσιάζεται τη στιγμή ενός θείου οράματος, κατά το οποίο ο Άγγελος Κυρίου εμφανίζεται μπροστά της και με βέλος, με χρυσή αιχμή, την υποβάλλει σε μια δοκιμασία. Η σύνθεση του έργου ακολουθεί την περιγραφή που έκανε για το γεγονός η ίδια η Θηρεσία, μια περιγραφή έντονου αισθησιασμού και βαθιάς πνευματικότητας. Το έργο είναι τοποθετημένο σε μια κόγχη και το φως πέφτει επάνω στο πρόσωπο της Αγίας από μια κρυφή πηγή από ψηλά. Η έκσταση της Αγίας Θηρεσίας χαρακτηρίζεται από την έντονη πλαστικότητα, την μπλοκή των φωτεινών και σκοτεινών επιπέδων, τα διαφορετικά υλικά και τα πολύπλοκα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο του γλυπτού, δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός θεάματος που σαν σε θεατρική σκηνή παίζεται στα μάτια του θεατή. Η τοποθέτηση των γλυπτών στα παρεκκλήσια των εκκλησιών ακολουθεί μια προοπτική οργάνωση του χώρου που μαζί με τον ιδιαίτερο φωτισμό στο εσωτερικό των εκκλησιών σκηνοθετείται έτσι ώστε να εντείνεται η θεατρικότητα της παρουσίασής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άγαλμα της Οσίας Λουδοβίκας, τοποθετημένο στο βάθος του παρεκκλησίου της οικογένειας του Αλτιέρη στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στη Ρήπα της Ρώμης.
Ο θεατής είναι υποχρεωμένος από τη θέση στην οποία βρίσκεται το έργο να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη οπτική διαδρομή που είναι ο άξονας του παρακλησίου. Το έργο αναπαριστά τη στιγμή κατά την οποία η ουσία εγκαταλείπει την επίγεια ζωή και περνά στην πνευματική. Το κεφάλι που πιέζει το μαξιλάρι και η σύσπαση των χεριών της τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση την εναγώνια προσπάθειά της τελευταία στιγμή του ανθρώπου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ουσία κάνει μια πυκνωσμένη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή. Η μορφή είναι τοποθετημένη επάνω σε ένα βωμό και από κάτω ακριβώς βρίσκεται μια σαρκοφάγος. Το ύφασμα που είναι από χρωματιστό μάρμαρο, καθώς πέφτει, δημιουργεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο στοιχεία. Η επιμέλεια με την οποία έχουν αποδοθεί οι λεπτομέρειες του υφάσματος, του μαξιλαριού, των πέπλων, των κινήσεων της ουσίας, βρίσκεται σε αντίθεση με την πνευματική έξαρση που αποτυπώνεται στην έκφραση του προσώπου. Το 1665 ο Μπερνίνι θα βρεθεί προσκεκλημένος από τον Λουδοβίκο 14 στη Γαλλία και η υποδοχή που θα του επιφυλαχθεί στο παλάτι ήταν πριγκιπική. Εκεί φιλοτέχνησε την προτομή του βασιλιά Λουδοβίκου και η απολυταρχική εξουσία του βασιλιά αποδίδεται με μια προτομή που υπερβαίνει τα κλασικά όρια. Το ένδυμα που επεκτείνεται στο χώρο, η πλούσια πλασμένη περούκα, η αντιθετική ως προς το σώμα στροφή του κεφαλιού, η επιβλητική προσήλωση της ματιάς έδωσαν ένα νέο τύπο για την ηρωική προτομή. Ο Μπερνίνι είναι ο κατεξοχήν καλλιτέχνης της περίοδου του Μπαρόκ. Τα έργα του κυριαρχούν σχεδόν σε όλη τη Ρώμη και επηρέασε τη γλυπτική Μπαρόκ σε όλη την Ευρώπη. Αυτά για σήμερα. Νομίζω πως καλύψαμε όλη την εποχή, την θαυμαστή εποχή της τέχνης του Μπαρόκ. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια ποια έργα της τέχνης του Μπαρόκ σας έκαναν εντύπωση και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά, ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα και να τα λέτε.